από μικρή ήθελα να γίνω έμπερος. Είχα και μια δασκάλα που μου έλεγε «Η Σοφία, έχεις εμπορικό μυαλό, πολύ θέλει». Το αποφάσισα. Άρχισα να καταλάβω πώς, για πώς να βγάλεις λεφτά πρέπει πρώτα να τα έχεις και να με τώρα, υπάλληλος αντιδιαφορικό. Καλημέρα κυρία μου, τι θα θέλατε? Θέλω αυτό το φάρμακο που έχετε στη βιτρίνα. Μάλιστα, τι νούμερο? Small. Είναι για δωράκι? Ναι, θα τα χαρίσω στον εαυτό μου. Αν είναι για σας τότε, το small είναι μικρό. Καλή ήταν να σας φέρω το large. Έλα, κοπέλα μου, το large είναι για τις κοντρές. Μα κυρία μου, είπα, θέλω το small. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο. Τίποτα κύριε Βαγγέλη. Συμβαίνει αυτή κυρία που αναμέλησε. Εγώ. Με είπε χοντρή. Χοντρή, εσά. Βασίστε σαν μοντέλο. Ευχαριστώ. Μα τι λέτε τώρα. Δεν την είπα χοντρή. Απλώ τη είπα ότι το σμόλι είναι μικρό και πρέπει να πάρει το λάρτ. Είσαι αδικαιολόγητο. Δεν εξηγεί την ερωτομένη μα από εδώ για τα ιταλικά νούμερα. Τα πια. Ξέρετε κύριε μου, αυτό είναι υπέροχο φόρεμα, είναι ιταλικό. Επειδή η Ιταλία που έχω παλιά γυναίκες, που δικό της το λάρτς είναι το δικό μας το τρόπο. Καταλάβατε? Φυσικά, καζί είμαι, θα το πάρω. Μα την κοροϊδέψατε! Φυσικά, αλλά μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό μοιάζει σε εγώ αφεντικό και σε υπάλληλο. Κατάλαβε.